Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί δημότες και φίλοι επισκέπτες, σας καλωσορίζουμε στην 19η γιορτή της Ακόνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου. Καούρε κάνατε! Ladies and gentlemen, fellow citizens and beloved visitors, we welcome you to the 19th Aubergine Festival in Λεωνίδιο. Οι γευστικές απολαύσεις και οι εφάνταστες δημιουργίες με τη μοναδική γλυκιά μελιτζάνα αποτελούσαν και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής μας, με ερασιτέχνες και επαγγελματίες μάγειρες και μαγείρισες να λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Διάφορα εδέσματα με παραδοσιακές ντόπιες αλλά και πρωτότυπες γεύσεις θα γευτεί η Κρητική Επιτροπή των ΣΕΦ για ακόμα μία χρονιά. Οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους να εντυπωσιάσουν με την πρωτοτυπία, την εμφάνιση, τη γεύση και την τεχνική των πιάτων τους. Ας δούμε όμως πώς εξελίσσεται ο μαγειρικός διαγωνισμός. Let's see how the cooking competition is going. Ελένη. Καλησπέρα σε όλους από το τραπέζι του διαγωνισμού γευσηγνωσίας. Ένας διαγωνισμός που αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε από τους ντόπιους και τους επισκέπτες μας όλα αυτά τα χρόνια από το 1996. Βασικό συστατικό όλων των συνταγών, αλμυρών και γλυκών, φυσικά η μοναδική τσακώνικη μελιτζάνα. Έχει αποδειχθεί περίτρανα πως η μελιτζάνα μας μπορεί να συνδυαστεί ποικιλοτρόπως με εξαιρετικά γευστικά αποτελέσματα. Εμείς, απόψε εδώ, είμαστε περιτριγυρισμένοι από νοστιμιές και μυρωδιές. Αρκετές μυρωδιές, Ευγενία, δεν μπορείς να φανταστείς. Με μία πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν δώσει μεγάλη σημασία και στην εμφάνιση των πιάτων τους, στοιχείο που φυσικά μετράει πολύ στη διαδικασία της βαθμολογίας τους από τους καλεσμένους μας σεφ, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει να δοκιμάζουν. Τους ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι λίγο, αλλά μάλλον το έργο τους, από ό,τι φαίνεται απόψε, είναι δύσκολο. Ίσως και λίγο πιο δύσκολο από τα τελευταία χρόνια. Όλα μας φαίνονται πεντανόστιμα και μαγειρεμένα με μεράκι και αγάπη για την τσακώνικη μελιτζάνα του τόπου μας. Ας δούμε όμως μερικές από τις φετινές συνταγές. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συμμετοχής, η ερασιτεχνική και η επαγγελματική, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν ως πιάτο και φαγητό και γλυκό. Ας δούμε κάποια από τα φαγητά της ερασιτεχνικής ομάδας. Vegan Burger, το ημάμ της Αλεξάνδρας, σαγανάκι φούρνου με μελιτζάνες, μελιτζάνες μέσα σε ζύμη, φιλί από μελιτζάνα, ρολό χοιρινό με μελιτζάνα και πουρέ μελιτζάνας, μουσακά σαλατσακόνικα. Όπως καταλαβαίνεις, Ευγενία, τα ερασιτεχνικά μας πιάτα έχουν αρκετή δόση μελιτζάνας. Τα φαγητά τώρα, τα οποία συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία, είναι η τσακώνικη φωλιά, το μελιτζανάτο, η τσακώνικη μελιτζάνα και τα λαζάνια με μελιτζάνα. Και φυσικά θέλουμε και λίγο γλυκιά γεύση από μελιτζάνα, με δύο γλυκά που έχουν εξαιρετικά πρωτότυπο τίτλο, πάστα φλόρα με μελιτζανάκι και για το τέλος η μελωδία του εδέσματος. Να σας παρουσιάσουμε όμως και τους σεφ μας, οι οποίοι θα κρίνουν τις δημιουργίες των συμμετεχόντων, βαθμολογώντας με κριτήρια τη γεύση, την τεχνική, την εμφάνιση, αλλά και την πρωτοτυπία των συνταγών τους.
Let's go.
είναι κάτω, παρακαλώ. Είμαι Σαδαματίδης, λίγα λουλούδια από εμάς. Κυρία Λένα Αλκαίου, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στον τόπο μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση το Δήμο Λεωνιδίου, το Δήμαρχο, την Περιφέρεια και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να περάσουμε μια όμορφη βραδιά εδώ στο υπέροχο Λεωνίδιο. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση σε όλους.
Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο δε και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην, για να μείνουν αφανείς. Πάμε! Τις μεγάλες τους στιγμές, οι ελαίοι, οι ελεύθεροι κι ωραίοι, ζουν σε κάποιες φυλακές. Να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα πρόζουσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια.
λόγια σε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που γυρίζει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Ooh.
ετοιμάσει τύχη. Πάνω όλοι πέφτανε, έφυγαν οι φίλοι. Έκλαψα και κλείδωσα μια φορά ακόμα. Καλησπέρα σας και πάλι και από μένα και εύχομαι καλή καλή διασκέδαση για άλλη μια φορά αυτή την όμορφη βραδιά εδώ, σε αυτό το υπέροχο μέρος. Πάμε! Ένα παλιό ξεχασμένο τραγούδι των Κατσαρούφη Πυθαγορά. Μουσική.
με αγαπώ. Τον αγαπώ. Τα παραπονά του έχω να του πω, τα κάνω κλάμα μου. Σάκα τα φτερά σου περιστερεί κρεμασμένη σε κρέμο κι αν φύγει να θυμηθούμε τα πρώτα τραγούδια που ξεκίνησε στην δισκογραφία. Θα είναι κάποια χρόνια. Έβρεχε και νόμιζα πως ήρθε. Το φως για σύμπαν.
γεννήθηκα με μαντουπάρα και θα πεθάνω με Ρικολέτο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα η τούτη, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα η τούτη, Θεέ.
Μάτια βουρκωμένα,
αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Βραδιά, όλες τις συνοικίες, δεν θέλω πολυτέλειες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει σε ένα στέκι από νερό. Τα φινά και ωραία, το μάνθο, το θεμνής, το κλί και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παιδιά να παίζει. Σε θανάση ήθελα να σ' ανταμώνα. Που σε θανάση, που σε θανάση.